χωρίς σχόλια, έτσι, όλα αυτά που ακούσαμε για ένα μεγάλο θέμα που αφορά το δημόσιο χαρακτήρα των μνημείων. Και τώρα, Πέτρο μου, εσύ, σε περιμένουμε. Ναι, καλησπέρα. Λόγω του ότι είμαι ο τελευταίος ομιλητής, καταλαβαίνετε ότι αισθάνομαι όλη την πίεση του χρόνου και της κόπωσής σας επάνω μου. Εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσω πριν πω στο κύριο θέμα μου, που θα κρατήσει μόνο 3-4 λεπτά, να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε μια έκφραση του Σταύρου του Μπένου που με εντυπωσίασε. Είναι κάπως έτσι συναισθηματική, σουρεαλιστική, ποιητική. Τυφλές χορηγίες, τις χαρακτήρες του Σταύρου, τις χορηγίες, τυφλές. Φαντάζομαι σε αντίθεση με τις συνέργειες που δεν είναι τυφλές. Κάπως έτσι. Εγώ νομίζω ότι οι χορηγίες δεν είναι τυφλές γενικώς και ότι κρύβουν μέσα τους εμπιστοσύνη, όπως άκουσα εδώ να λέγεται, μεγάλη εμπιστοσύνη στον αποδέκτη της χορηγίας, συνέστημα έντονο και από τις δύο πλευρές και η ανταμοιβή φυσικά των χορηγών είναι μια ηθική μεγάλη ικανοποίηση. Οπότε νομίζω ο χαρακτηρισμός τυφλές δεν μπορεί να αποδοθεί στις χορηγίες γενικώς. Είτε συνέργεια είτε χορηγία, νομίζω ότι πρέπει να τις αποδοθεί το ίδιο περιεχόμενο. Έχω καταγράψει ορισμένες σκέψεις εδώ, οι οποίες δεν είναι καινούργιες. Μου είχε δοθεί ευκαιρία να τις διατυπώσω πολύ αναλυτικότερα σε ημερίδες, σε συνέδρια, σε διαλέξεις, ακόμα και σε ταινίες. Νομίζω ότι το δίλημα προστασία ή χρήση των μνημείων είναι ψευδές, γιατί δεν υφίσταται κατ' ουσίαν σύγκρουση αξιών. Η απάντηση, πιστεύω, πρέπει να είναι προστασία και χρήση. Η προστασία, από έναν και μόνο φορέα, το Υπουργείο Πολιτισμού κατά προτίμηση, των φυσικών και ιστορικών χαρακτηριστικών ενός τόπου, της άγριας πανίδας και των μνημείων γενικώς, μπορεί να συμβαδίζει με την αναψυχή, την αισθητική αγωγή και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η ελιτίστικη εκδοχή έχει την εξής στρατηγική. Σώστε τα μνημεία, κρατήστε μακριά τους ανθρώπους. Οι επισκέπτες, ωστόσο, δεν μπορεί να μένουν έξω από τον φράχτη των αρχαιολογικών χώρων, όπως και εγώ έχω τονίσει επανειλημμένως, να βλέπουν από μακριά τα θέατρα, να σταματούν στην κλειδωμένη πόρτα των ναών και των μοναστηριών ακόμα. Είναι ανάγκη να τους προσφέρεται αναψυχή σε συνδυασμό με γνώση για τα μνημεία και την αξία τους, αναψυχή που να συνάδει βέβαια με το χαρακτήρα τους. Αυτά βέβαια για μερικούς είναι κοινοτυπίες, τα έχουν ακούσει πολλές φορές, αλλά θα τα ξαναπώ. Όταν τίθεται στις πραγματικές του διαστάσεις το δίλημα μεταξύ χρήσης ή προστασίας, όταν δηλαδή το μνημείο πραγματικά κινδυνεύει, τότε πρέπει οπωσδήποτε να υπερισχύει η προστασία και να λαμβάνονται άμεσα τα κατάλληλα μέτρα. Μεταξύ των εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης πιστεύω και της χώρας μας, επικρατεί τα τελευταία χρόνια η αντίληψη μιας νέας σχέσης μνημείου και κοινού, μια σχέση που πέρασε τελικά και στο άρθρο 3 του ισχύοντος αρχαιολογικού νόμου του 3028 του 2002. Τα μνημεία όλων των εποχών και οι αρχαιολογικοί χώροι προστατεύονται αποτελεσματικότερα όταν αποτελούν μέρος της ζωής των πολιτών, όταν αναδεικνύονται σε πόλους έλξης και παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης, όταν δεν παραμένουν κενά και λήφη περιχαρακωμένα αφήνοντας έξω τους πολίτες, λέω τα ίδια πράγματα με όλους σας, αλλά ενταγμένα στη σύγχρονη ζωή εξακολουθούν να λειτουργούν και να γεμίζουν από πολύχρωμα πλήθη. Η σύγχρονη πολιτιστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενθαρρύνει επενδύσεις σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς που συμβάλλουν στην πάταξη της ανεργίας, στην κοινωνική ευημερία και την λεγόμενη οικονομία της ευτυχίας. Ο όρος δεν είναι δικός μου, είναι Economics of Happiness, διαβάζω σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνδέεται άρρηκτα με τις νέες μορφές διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πιστεύω μεταξύ άλλων ότι η μείζονος σημασίας και υψηλής επισκεψιμότητας αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία φυσικά
πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικοί, να αυτονομηθούν, να εξασφαλίζουν τη βιώσιμότητά τους χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις, αλλά με αύξηση και συνεχή διαχείριση των εσόδων τους και με συνέργειες φυσικά. Ο επισκέπτης των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων λαμβάνεται σήμερα σοβαρά υπόψη. Καθοδηγείται παιδευτικά, αλλά αφήνεται ταυτόχρονα ελεύθερος να επιλέγει και να κατανοεί μόνος. Καθώς βιώνει τα αντικείμενα του παρελθόντος στο μουσιακό και το μνημιακό τους περιβάλλον, πρέπει να μπορεί να ξεπερνά το φράγμα του χρόνου από το σήμερα στο χτες και να αναπλάθει το παρελθόν μέσα από τις εικόνες που του προσφέρονται. Οι απόψεις της γενιάς του 30 στη χώρα μας για την αξία και του νεοελληνικού πολιτισμού και της σύγχρονης δημιουργίας βρήκαν συνεχιστές που κατάφεραν με επιμονή, πίστη και αγώνες να κάνουν πράξη το όραμά τους. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην Ελλάδα, δεν αναφέρω ονόματα. Το Βυζάντιο, η νεοελληνική τέχνη, η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία αντιμετωπίζονται ισότιμα ή πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα με την αρχαιότητα, προϊστορική, αρχαϊκή, κλασική, ρωμαϊκή. Είναι προφανής η στροφή και του Υπουργείου Πολιτισμού προς τις σύγχρονες τάσεις, εν μέρη βέβαια στο πνεύμα του νέου νόμου για την πολιτιστική κληρονομιά που αναφέραμε παραπάνω. Και στην πράξη φυσικά με τις εκθέσεις και τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε κρατικά μουσεία και σε αρχαιολογικούς χώρους που βλέπουμε να λαμβάνουν χώρα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Οι αρχαιολόγοι δεν είναι πια μονοπλευροί κλασικιστές. Έχουν διευρύνει τον ορίζοντά τους στην εκτίμηση των μνημείων όλων των εποχών και έχουν αναγνωρίσει την μεγάλη οικονομική αξία του πολιτισμού. Σας ευχαριστώ. Νομίζω θα καταλάβατε μετά από αυτές τις δύο τοποθετήσεις ότι οι δύο καθηγητές είναι οι μέντορες μας, όχι μόνο για να μας εμπνέουν, αλλά και να μας οδηγούν σωστά στο πιο δυσχερές έργο του Σωματείου, που είναι η σωστή μας σχέση όχι μόνο με τα μνημεία, αλλά και με τους θεσμούς του κράτους και οι σωστές ισορροπίες, για να είμαστε πάντα μια προσθετική αξία στην κοινή μας προσπάθεια.